Χαμόγελο του Παιδιού, με αφορμή την Παγκόσμια ημέρα για τα εξαφανισμένα παιδιά, διοργάνωσε μια ξεχωριστή εκδήλωση στο Ζάπιο Μέγαρο, κατά τη διάρκεια της οποίας παρουσίασε ενδιαφέροντα στοιχεία, αναφορικά βέβαια με τον αριθμό των εξαφανισμένων παιδιών για το πρώτο τετράμινο του 2021. Έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε τον πρόεδρο του Χαμογελού του Παιδιού, τον κύριο Κώστα Γιαννόπουλο. Για ακόμα μία φορά βέβαια έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε, κύριε Γιαννόπουλο, να σας καλησπερίσουμε από Κρήτη. Καλησπέρα, καλησπέρα στην Κρήτη. Σε μια Κρήτη που πενθεί αυτή τη στιγμή. Βέβαια, βέβαια. Όπως και όλη η Ελλάδα. Και εμείς περισσότερο, γιατί γνωρίζαμε κάποια πράγματα που είπαμε χθες. Μου επιτρέπετε και ξανά με αυτό, γιατί τιμή προς το παιδί που χάθηκε. Και να πούμε ότι τι είπαμε χθες την Παγκόσμια ημέρα. Ποιοι ήταν εκεί, όλοι οι φορείς, όλοι οι θεσμικοί φορείς, οι πάντες, στη διάθεση της κοινωνίας. Τι έγινε σήμερα, μάλλον από χτες και σήμερα, όλα τα αντίθετα. Και δεν θα ήθελα να μιλάω πολύ για αυτή χάθηκε η ζωή του παιδιού, αλλά ενημερωθήκαμε αργά για να κινητοποιηθεί το Amber Alert και όλος ο κόσμος της Κρήτης, που ξέρουμε ότι νοιάζεται σε τέτοιες περιπτώσεις. Το έχει αποδείξει και στο παρελθόν. Και με ενήλικους που έχουν χαθεί κλπ. Ενημερωθήκαμε λοιπόν 12 η ώρα, το Amber Alert και έγκριση πήραμε στις 4 η ώρα. Ενώ ενημερώθηκε η ΕΜΑΚ στις 4 η ώρα και έστειλε 2 οχήματα και ένα ντρόουν, και το λιμενικό στις 4 με ένα σήμα απλό. Ό,τι είπαμε χτες, ότι οι πρώτες ώρες, η πρώτη ώρα είναι το σημαντικότερο για ένα παιδί. Αυτό το έχετε τονίσει πάρα πολλές φορές, η αλήθεια είναι, μέσα από παρεμβάσεις σας, αυτά τα πρώτα λεπτά. Έγινε το αντίθετο λοιπόν σήμερα. Και δεν μπορούμε να πούμε γενικά η αστυνομία ή κάποιος. Είναι γενικότερα η γραφειοκρατία και κολλημένα μυαλά, με επιτρέπετε να το πω, κολλημένα μυαλά στο να μην κάνουν εκείνη τη στιγμή αυτό που θα πρέπει να κάνουν, έστω και να είναι υπερβολή. Να κάνουμε υπερβολή για τη ζωή ενός παιδιού. Και ας βρεθεί και να είναι καλά και να έχει πάει βόλτα. Μάλιστα. Τέλος πάντων, υπάρχουν πολλά, θα τα πούμε κάποια άλλη στιγμή. Βέβαια, βέβαια. Θα αφιερώσω μια εκπομπή εδώ να πούμε στο πρακτικό σκέλος τι πρέπει να κάνουμε σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Παρουσιάσατε κάποια στοιχεία. 122 παιδιά, κύριε Γιαννόπουλε, το πρώτο τετράμινο του 2021. 122 παιδιά και το 2020 και το πρώτο τετράμινο. Ναι. 122 εξαφανισμένα παιδιά και 37 ενήλικες. Ενώ λάβαμε, και εδώ φαίνεται η δυναμική του κόσμου, 15.139 κλήσεις στην Ευρωπαϊκή Γραμμή 116.000. Ενώ ενεργοποιήσαμε 18 φορές το Amber Alert. Το ενεργοποιούμε μόνο σε περιπτώσεις που υπάρχει κίνδυνος, άμεσος κίνδυνος, ενώ στις άλλες περιπτώσεις ψάχνουμε μέσα από την δημοσιοποίηση, social media κλπ. Όταν δεν είναι περιπτώσεις που βλέπουμε υπάρχει ανησυχητική, όπως λέμε, εξαφάνιση. Ενώ βέβαια το θέμα λοιπόν είναι και ενεργοποιηθεί και εξειδικευμένοι ψυχολόγοι, να το πούμε, μια παράμετρος πολύ σημαντική σε αυτές τις περιπτώσεις. Ήδη αυτή τη στιγμή κοντά στη μητέρα, όπως πάντα σε όλες τις περιπτώσεις, κοντά στη μητέρα που είναι διαλυμένη, το καταλαβαίνουν όλοι, βρίσκεται άνθρωπος του Χαμόγελου από τα Χανιά για να τη στηρίξει και να της δώσει, να τη συγκρατήσει από αυτό που της έχει συμβεί, όπως γίνεται σε όλες τις περιπτώσεις, και στις περιπτώσεις που κάποια παιδιά εμφανίζονται, γυρίζουν πίσω, να καλύψουμε το παιδί και την οικογένεια, πώς αυτό να μην ξαναγίνει, να μην κινδυνεύει από τους κινδύνους που υπάρχουν όταν ένα παιδί βρίσκεται σε ηλικία 13 με 16-17 χρονών, που αυτοί είναι οι ηλικίες που εξαφανίζονται το τελευταίο χρονικό διάστημα ή χρόνια. Φυγές εφήβων με ένα προφίλ, όπως είπα, 13 με 17 χρονών, και με οικογένειες που έχουν προβλήματα ή και οικογένειες που δεν έχουν, αλλά το παιδί κάνει μια επανάσταση. Το θέμα είναι ότι δυσκολεύονται να το επικοινωνήσουν αμέσως, με αποτέλεσμα να περνάει χρόνος και αυτό να είναι σε βάρος της ακεραιότητας και τις διαδικασίες αυτής που έχει βρεθεί το παιδί με κάποιον τρίτον που το έχουν βρει μέσα από το διαδίκτυο κλπ. Θέλω να μου πείτε λίγο ποιες από αυτές τις περιπτώσεις που κληθήκατε να διαχειριστείτε είχαν αίσια κατάληξη. Τι ποσοστό συνήθως ολοκληρώνεται κάπως? Το ποσοστό θετικά που έχουμε είναι γύρω στο 90%, που είναι ένα από τα καλύτερα ποσοστά. Εμείς στοχόμαστε βέβαια στο αρνητικό, που υπάρχουν στην Ευρώπη και διεθνώς. Η Ελλάδα έχει να δώσει στοιχεία τα οποία είναι καλά, με την έννοια ότι κινητοποιούμαστε όποτε αποκινητοποιούμαστε, και ενώ δεν υπάρχουν εξαφανίσεις, αρπαγές ανηλίκων από τρίτους. Πρέπει να το πω αυτό, γιατί υπάρχουν οι φήμες ένα βανάκι άσπρο, μαύρο, κυκλοφορεί, αρπάζει παιδιά κλπ. Αυτό το σπασμένο τηλέφωνο. Ναι, αλλά τρομοκρατούν παιδιά και κάποιοι γονείς δεν αφήνουν τα παιδιά τους να βγουν έξω γιατί φοβούνται με τους αρπάξει κάποιος. Δεν ισχύει κάτι. Ισχύει όμως ότι υπάρχει κίνδυνος για τα θέματα σεξουαλικής παρενόχλησης και κακοποίησης, πράγματα τα οποία είναι η αιτία και η αφορμή που κάποια παιδιά εξαφανίζονται. Και πρέπει οι γονείς να ξέρουν ότι μόνο με την ενημέρωση των παιδιών τους ανάλογα την ηλικία. Και γι' αυτό το λόγο μπορούν να μπουν μέσα στα social media τα δικά μας. Έχουμε ενημερώσεις από ειδικούς που μπορούν να τους πληροφορήσουν ή ακόμη και να μας πάρουν τηλέφωνο στο 1056 24 ώρες να τους ενημερώσουμε πώς πρέπει να ενημερώσουν τα παιδιά για να μην βρεθούν σε κατάσταση έστω και αρπαγής. Έστω και να υπάρξει η πρώτη φορά που θα υπάρχει ένα παιδί το οποίο το αρπάζουν από την οικογένεια ή από τη γειτονιά ή από το σχολείο. Η απειλή ενός παιδιού απευθυνόμενο στην οικογένειά του, θα σηκωθώ να φύγω, θα φύγω, θα εξαφανιστώ, πότε πρέπει να ανησυχήσει τους οικείους του? Πάντα πρέπει να τους ανησυχεί, γιατί οι έφηβοι είναι απρόβλεπτοι και από ό,τι μας λένε οι ψυχολόγοι, γιατί εγώ δεν θέλω να το παίξω ειδικός, απλώς η εμπειρία μας. Οι ψυχολόγοι μας λένε ότι η έκρηξη των εφήβων μπορεί να είναι, όπως έχουμε και αρκετές δηλώσεις αυτοκτονικού ιδεασμού στη γραμμή, και γι' αυτό το λόγο προσπαθούμε και μιλάμε με τα ίδια τα παιδιά, και η επιτυχία του Χαμόγελου αυτή τη στιγμή είναι ότι καταφέραμε να πείσουμε τα παιδιά να μας παίρνουν τηλέφωνο, και επειδή δεν χρησιμοποιούν πολύ την φωνή, το τηλέφωνο, με το chat 1056, επειδή μας βλέπουν και παιδιά και νέοι, με το chat 1056 μπορεί να επικοινωνήσουν με τον προσφυλή τους τρόπο που είναι το πληκτρολόγιο του κινητού τους και να μας πούν πράγματα με χεμήθεια, θα τα αντιμετωπίσουμε. Το μόνο που τους έχουμε υποσχεθεί όμως είναι ότι αν αισθανθούμε ότι κινδυνεύει η ζωή τους, εμείς θα προβούμε στις ενέργειες όπως προχτές που στείλαμε την αστυνομία για να σώσουμε ένα παιδί από... Κύριε Γιαννόπουλε, τελευταία ερώτηση. Το μήνυμα το οποίο προκύπτει μέσα από την Παγκόσμια ημέρα για τα εξαφανισμένα παιδιά ποιο είναι? Οι πρώτες ώρες μιας εξαφάνισης ενός παιδιού, ειδικότερα μικρής ηλικίας, είναι πολύ σημαντικές αν υπάρχει κίνδυνος, αν υπάρχει κάποια περίπτωση το παιδί να έχει πέσει σε κάποια κατάσταση πολύ άσχημη. Εύχομαι να μην ξαναγίνει αυτό που έγινε, αλλά το έχουμε πει και άλλη φορά και είναι θέμα ανθρώπων. Κύριε Γιαννόπουλο, να σας ευχαριστήσω πολύ. Καλό βράδυ από Ηράκλειο, από Κρήτη. Ευχαριστώ πολύ, να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.